όριο. Υπήρξαν δύο βελτιώσεις, μία χθες το απόγευμα και μία σήμερα, που ουσιαστικά απαλείψαμε το ηλικιακό όριο των 45 ετών που υπήρχε ως προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαδικασμό. Άρα η κυβέρνηση πολιτικά λέει ότι ό,τι είχε να κάνει για τους συμβασιούχους της καθαριότητας το έκανε ψηφίζοντας αυτή την τροπολογία. Κάτι άλλο δεν έχετε να βάλετε στο τραπέζι? Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο το οποίο να κινείται μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και του συντάγματος. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Από εκεί και έπειτα ας σκεφτούμε κάτι. Εμείς μοριοδοτήσαμε αυτούς τους εργαζόμενους με βάση την εργασιακή τους εμπειρία. Τους δίνουμε ένα επιπλέον πρόκριμα στον καινούργιο διαγωνισμό. Αλλά υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι είτε παλαιότερα είχαν εργαστεί, είτε είναι άνεργοι, έχουν άλλες προϋποθέσεις, που και αυτοί έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν σε ένα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ μια θέση εργασίας. Mm-hmm. Και πολύ δε περισσότερο, είπαμε ότι ανοίγουν καταρχήν, ξεκινάμε μάλλον από 2.500 θέσεις εργασίας, οι οποίες με βάση τα αιτήματα των Δήμων μπορούν να διπλασιαστούν και να πάνε ακόμη παραπάνω. Αυτό γιατί είναι κακό? Γιατί θέλουμε δηλαδή να μην ακολουθήσουμε τον δρόμο της κανονικότητας σε αυτό το τομέα? Τώρα, αφού όμως έχει το πράγμα οδηγηθεί σε αδιέξοδο, δηλαδή η κυβέρνηση έκανε την κίνησή της, οι εργαζόμενοι εξακολουθούν όμως να κάνουν απεργία, τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Γιατί ξεκινήσαμε την κουβέντα συμφωνώντας νομίζω όλοι ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Άρα ποιο είναι το επόμενο βήμα, κύριε Υπουργέ? Νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, γιατί το σημερινό αποτέλεσμα στην ΠΟΕΟΤΑ δημιουργήθηκε με βάση την ανεύθυνη, θα έλεγα, στάση διαφόρων δυνάμεων που δρούν μέσα εκεί. Και πρώτα και κύρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία μιλήσανε για την ανάγκη να υπάρχουν ΕΣΔΙΤ μεταξύ ιδιωτών και τοπικής αυτοδιοίκησης. Η απόφαση που έχουμε πάρει πάντως λέει ότι είναι ομόφωνη. Νέες θέσεις εργασίας. Η απόφαση της ΠΟΕΟΤΑ, έτσι όπως την έχουμε πάρει εμείς οι δημοσιογράφοι, λέει ότι είναι ομόφωνη. Επιτρέψτε μου, αυτό το ομόφωνο, αυτό εξηγώ, δημιουργήθηκε ύστερα από μια συγκεκριμένη τοποθέτηση. Κατ' εντολή του κυρίου Μητσοτάκη, η γαλάζια ΑΔΑΚΙ, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, ψήφισε υπέρ των κινητοποιήσεων για δύο και λόγους. Πρώτα απ' όλα, για να συνεχιστεί αυτή η αναστάτωση και αυτό το πρόβλημα με τα σκουπίδια, με προφανή σκοπιμότητα να κερδίσει κάπως τις εντυπώσεις η Νέα Δημοκρατία, και δεύτερον για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα επιχειρηματικά. Το λέει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, πάντως, όπως την διαβάσει. Εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια τεράστια ευθύνη που αναλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία. Εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ στην ΠΟΕΟΤΑ υπάρχει? Όχι. Δεν υπάρχει παράταξη η οποία, η παράταξη η οποία υπήρχε και συμμετείχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ΛΑΕ. Έχουμε σήμερα περάσει στον χώρο της ΛΑΕ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ και θα περιμένουμε πια το τι θα γίνει από εδώ και πέρα.